Αντίσαμε σήμερα το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Τον ενημερώσαμε για τα φλέγοντα ζητήματα τη εκπαίδευση που αφορούν του διορισμού και την ανάγκη μεγάλου αριθμού διορισμών, αφού πλέον έχουμε υπερβεί τι 45.000 αναπερωτέ. Παράλληλα, του θέσαμε τι θέσει ομοσπονδία για το πώ μπορούν να είναι τα σχολεία ανοιχτά και ασφαλή, 15 μελή τμήματα, καθαριότητα, συνεχόμενα τεστ. Ε, οικονομική ενίσχυση των σχολικών επιτροπών ε, και σίγουρα διάλογος με το Υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, τον ενημερώσαμε για ένα μείζον θέμα δημοκρατίας που αφορά τις εκλογές των υπηρεσιακών μας συμβουλίων, όπου η ΟΛΜΕ αρνείται την προτινόμενη από την Υπουργό Παιδείας ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ε, ζητάμε να αναβληθούν αυτές οι εκλογές ε, και να γίνουν με κάλπη εφόσον και η ίδια Υπουργό Παιδεία έχει πάρει οχτάμινη δυνατότητα παράταση από τη Βουλή των Ερετών. Ούτω ή άλλω υπάρχει και σχετική χθεσινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίο λογικά λόγω πανδημία αναβάλει τι εκλογέ σε όλα την υπηρεσιακά συμβούλια του Δημοσίου και δυστυχώ μόνο οι εκπαιδευτικοί εξαιρούνται. Ε, παράλληλα, η ε, ΟΛΜΕ και οι παρατάξει που την απαρτίζουν, ε, ε, έχουν αποσυρθεί από αυτές τις εκλογές παροδία. Η υπουργό Παιδείας εμονικά επιμένει να αναρτά ηλεκτρονικά και να έχει υποκράτηση όλες και όλους αυτούς που αρνούνται να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές παροδία. Είναι θέμα δημοκρατίας. Για το λόγο αυτό ε, καλούμε ε, πλέον τον Πρωθυπουργό να λάβει θέση και να σταματήσει όλη αυτή τη διαδικασία γιατί το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε μια χώρα ε, ελεύθερη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή τέτοια πράγματα δεν πρέπει να γίνουν ε, σε πολίτες όπως είναι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μάχονται για τη δημόσια εκπαίδευση και τη δημόσια παιδεία και είναι τη.